Για πες μας, εσύ τι κάνεις σήμερα εδώ? Σήμερα κάνουμε έργα σαν το Πικάσο και γενικά εγώ κάνω αυτό. Δεν το έχω τελειώσει. Πικάσο κάνεις δηλαδή το πρόσωπο? Ναι. Βλέπω ότι κάποιοι κάνετε πρόσωπο, μάτια, στόμα, μύτη, δίνετε έμφαση σε αυτά. Ναι, ναι. Ποια είναι η τεχνική που ακολουθείτε? Η τεχνική που ακολουθούμε είναι με ζάρια. Ναι. Έξω για παράδειγμα το πρόσωπο αυτό πήρα. Α, μάλιστα, έχει τεχνική. Εσύ τι κάνεις, αρέσει αυτό που κάνεις? Ναι. Ναι. Τι πρόσωπο ζωγραφίζεις εσύ? Ζωγραφίζω ένα πρόσωπο που έχει πάρα πολύ φαντασία. Α, πολύ ωραία. Και πολύ όμορφα χρώματα. Ευχαριστώ. Και εσύ? Και εγώ ζωγραφίζω ένα πρόσωπο από τη φαντασία μου, δεν κάνω κάτι το συγκεκριμένο. Εσύ? Σ' αρέσει γενικότερα να ζωγραφίζεις? Ναι, πάρα πολύ. Τι σου αρέσει περισσότερο? Δεν μου αρέσει κάποιο σχέδιο, ό,τι θέλω. Ο συνδυασμός φαντάζομαι των χρωμάτων ίσως? Ναι, και πολύ. Το πρόσωπο του Παύλο Πικάσο και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Έχεις ξαναζωγραφίσει Πικάσο? Όχι. Τι είναι αυτό που φτιάχνετε, εγώ δεν γνωρίζω. Ο Πικάσο. Ο Πικάσο είναι. Και εσύ, και εσύ τον Πικάσο? Ναι. Ειδικά χρώματα? Ναι. Ναι. Όλοι Πικάσο? Ναι. Ναι. Αυτό το τραπέζι. Τι έχεις μάθει σήμερα για τον Πικάσο? Τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ και τι νομίζω ότι ξέρεις πολλά, αλλά δεν θες να μας πεις. Φτιάχνουμε με χαρακτηριστικά ένα πρόσωπο. Α, κόβετε μάτια, μύτη, χείλη? Ναι. Εσύ είσαι μικρούλα και εσύ τι κάνεις, ζωγραφίζεις? Ναι, ζωγραφίζεις. Εσύ τι κάνεις, ζωγραφίζεις κι εσύ? Ναι. Κι εσύ? Ζωγραφίζεις τα μάτια, τις μύτες, σε όλα ξεχωριστά? Ναι. Ναι, και εσύ βοηθάς τα κορίτσια εδώ? Όχι, ζωγραφίζω μόνο μου. Α, μόνο σου ζωγραφίζεις. Εσύ τι κάνεις? Εγώ περιμένω να τελειώσει η αδελφή μου με το ψαλίδι για να το πάρω εγώ. Ωραία, είναι συλλογική βοή, μπορεί, προσπάθεια. Αυτό. Είναι Πικάσο, έχεις ξανακούσει για τον Πικάσο? Όχι. Ναι, τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις σήμερα εδώ, τι είναι αυτό που σου αρέσει? Αυτό να ζωγραφίζει μου αρέσει. Τα χρώματα είναι αυτά που σου αρέσουν περισσότερο? Ναι. Και τι θα κάνετε μετά τη ζωγραφική αυτή? Δεν ξέρω. Θα την πάρεις σπίτι σου, να τη στολίσεις στο δωμάτιό σου? Ναι. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Ζωγραφίζεις Πικάσο κι εσύ? Ναι. Ναι, τι είναι αυτό που σου άρεσε και επέλεξες αυτή τη ζωγραφική? Εγώ δεν τη... Τα χρώματα φαντάζομαι? Ναι. Είναι τέλεια, συμφωνώ μαζί σου. Εσύ και εσύ? Την Γκουέρνικα μου άρεσε που κάνω τώρα. Η Γκουέρνικα. Άρα ξέρεις την ιστορία της Γκουέρνικα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο και βλέπω ότι έχεις ξεκινήσει να την χρωματίζεις. Ποια είναι τα χρώματα που επιλέγεις? Το πράσινο και το μπλε μέχρι στιγμής. Μπράβο, θα το δούμε στο τέλος, να δούμε πόσο ωραίο το έχεις φτιάξει. Κόβω τα χαριστικά και τα ζωγραφίζω και μετά θα τα κολλήσω πάνω στο πρόσωπο. Πολύ ωραίο για να κάνεις το πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ? Εσύ ξεσηκώνεις σε μία εικόνα του Πικάσο? Ναι. Ναι. Πώς σου αρέσει αυτό που επέλεξες? Γενικά στον Πικάσο μου αρέσει τους ανθρώπους που φτιάχνει, που τους κάνει λίγο ελεύθερα. Δεν... Σ' αρέσει το ελεύθερο πνεύμα του Πικάσο? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Πολύ χρώμα βλέπουμε εδώ στην Μαρίνα Τισκό. Οι εκδηλώσεις για το First Festival Kids συνεχίζονται και το Imagine έχει ενεργό δράση. Σήμερα Παύλο Πικάσο. Σήμερα είναι η τιμητική του Παύλο Πικάσο. Είναι πολύ αγαπημένος γιατί έχει αυτήν την ελευθερία και έτσι έχει τραβήξει μια διαφορετική πρωτοπόρα γραμμή για την εποχή σε ό,τι έκανε σαν ζωγράφος. Τα παιδιά επίσης λατρεύουν όλο αυτό το ότι ας πούμε, τα πρόσωπα είναι διαφορετικά, τα μάτια πάνω στο πρόσωπο, το στόμα και μύτη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλά παιδιά. Κάποια δυσκολεύονται και βέβαια, να πω την αλήθεια. Εντάξει, έχει να κάνει και με την προσωπικότητα, πιστεύω, του κάθε ανθρώπου. Αλλά έχει ενδιαφέρον επίσης το ότι τα παιδιά γνωρίζουν αρκετά πλέον από τα έργα του Πικάσο. Ας πούμε την Γκουέρνικα. Αρκετά παιδάκια σήμερα, όταν κάναμε την εισαγωγή, γνωρίζανε για την Γκουέρνικα. Κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να το βλέπουμε. Εδώ πέρα σήμερα θα δείτε 5 διαφορετικές δραστηριότητες, γιατί γενικά. Έχουμε διάφορα stations σε κάθε δράση μας, οπότε έχουμε προσφέρει μία δραστηριότητα με το ζάρι, με
το σχήμα προσώπου και χαρακτηριστικά προσώπου του Πικάσο, όπου με το ζάρι βγαίνει τι να κάνεις κάθε φορά, τη μύτη, τα μάτια κτλ. Που έχει πολύ ενδιαφέρον για τα μεγαλύτερα παιδιά. Έχουμε επίσης χαρτόνι, με τέμπερα να βάψουν το χαρτόνι, με χαρτοκοπτική να ζωγραφίσουν και να κόψουν χαρακτηριστικά προσώπου που τους αρέσουν. Έχουμε επίσης το ελεύθερο, που το κάθε παιδί μπορεί να σχεδιάσει τα δικά του και να φτιάξει το δικό του, ολόδικό του έργο εμπνευσμένο από το Πικάσο. Και φυσικά έχουμε και χρωμοσελίδες με μεγάλα έργα του Πικάσο, ώστε τα παιδιά να ζωγραφίζουν μέσα στο ίδιο το πλαίσιο που, τέλος πάντων, μιμείται το έργο του μεγάλου ζωγράφου. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι παιδιά κάθε ηλικίας είχαν από ένα ρόλο και πολλές φορές μάλιστα έλεγαν ότι ήταν ομαδικό, γιατί περίμενε ο ένας να κόψει κάποια στοιχεία του προσώπου και ο άλλος να τα κολλήσει, ο άλλος να τα χρωματίσει, και αυτό νομίζω έχει και το ενδιαφέρον. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό σε κάθε δράση που κάνουμε. Το ότι τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους, μαθαίνουν να σέβονται ότι και ο άλλος έχει δικαίωμα, ότι η ελευθερία μου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, τέλος πάντων. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή και για την κοινωνία. Αυτό το εφαρμόζουμε κάθε φορά στις δράσεις μας. Δηλαδή το παιδαγωγικό κομμάτι υπάρχει πάντα και θεωρώ ότι πλέον αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει κιόλας.